Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο Vasco Sports. Κώστας Βασιλόγιαννης και Βασίλης Μάλιαρς, όπως μπορείτε να δείτε έξω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εδώ στον Πειραιά, για την ανάλυση και τα προγνωστικά του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα του Ολυμπιακού και μετά θα περάσουμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αν και όντως, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος παίζει δεύτερος. Έτσι. Σωστά. Είχαμε και την πολύ ωραία τώρα έτσι από μπροστά, για να καταλάβετε ότι εμείς τα γυρνάμε live. Δεν υπάρχει τέτοιο. Η γατούλα η οποία ήρθε εδώ είναι γκαντέ μου αυτή να η γάτα. Δούμε, τη φετινή χρονιά, να δεν δούμε. Ξέρω, για πες μου. Λοιπόν, καλησπέρα Βασίλη και από μένα. Όπως λες, έχουμε ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα Βερολίνου και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός. Έτσι, βράδυ, έχω ξεχάσει την ώρα, δεν πειράζει, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, που ξεκινάει με ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί παίζει με μια ομάδα που κι αυτή έχει ένα δυνατό ρόστερ, αλλά ο Ολυμπιακός την είχε αντιμετωπίσει σε ένα φιλικό προετοιμασίες και έχει καταφέρει να την κερδίσει με το τρίποντο του Ντόρσεϊ, το buzzer beater. Και γενικά φέτος τα έχουμε πει ότι ο φετινός Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Επέστρεψε ο Βεζένκοφ, επέστρεψε ο Ντόρσεϊ, ήρθε ο Βιλντόσα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα. Ήρθε την τελευταία, η τελευταία του μεταγραφή ήταν η μεγάλη βόμβα με το Φουρνιέ. Και από το Γενάρη θα έχει λογικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη διάθεσή του και τον Κίναν Εύαν, στον οποίο απέκτησε ο Ολυμπιακός από την Ζαλγκίρις. Τώρα για το παιχνίδι με τη Φενέρ, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει μια πάρα πολύ καλή περιφερειακή άμυνα, γιατί και η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έχει ενισχυθεί, έχει αποκτήσει τον Wade Baldwin για παράδειγμα, που πέρυσι έπαιζε στη Μακάμπη, έχει πάρει τον Colson από τη Μακάμπη, τον οποίο Κάτας χρησιμοποιούσε και στο 3 και στο 4, έχει τελευταία της μεταγραφή ήταν ο Γίγαντας, που δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση θα είναι, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς από το NBA. Έχει έρθει ο Ντέβον Χόλ από την Αρμάν, έχουν έρθει παίκτες. Οπότε πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την περιφερειακή άμυνα και στην επίθεση να βρει ρυθμό με το σούτ τριών πόντων και με το παιχνίδι του Βεζένκοφ χωρίς την μπάλα, Βασίλη, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν από τις ομάδες που θα παίρνει σχεδόν 15-20 πόντους από το τεσάρι του σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις. Έτσι ακριβώς, έχεις δίκιο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ξεκίνημα, δεδομένου το ότι πήρε αυτό το Super Cup. Παρ' όλα αυτά, στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, όλα είναι εντελώς διαφορετικά. Όλα αλλάζουν και πραγματικά με να δούμε αν αυτό το οποίο τους έχει μάθει ο Μπαρτζόκας, αυτό το σύνολο μπορεί να δημιουργήσει και μπορεί να παίξει το παιχνίδι το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην περιφέρεια, το πες και εσύ αυτό πριν. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο το σκοράρισμα, έτσι. Εννοείται είναι και η άμυνα η οποία πρέπει να παίξει. Θα το πούμε αυτό και στο εξωτερικό γύρισμα το οποίο έχουμε φτιάξει, το αφιέρωμα του Ολυμπιακού, το οποίο θα ανέβει την επόμενη εβδομάδα μετά και την πρώτη αγωνιστική. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η χημεία των παικτών. Κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα πάρουν όντως λιγότερο χρόνο συμμετοχής, δεδομένου το ότι προφανώς είναι τεράστιο το ρόστερ. Είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις που μπορεί να στοιχήσουν μέσα στη χρονιά για τον Ολυμπιακό σίγουρα, αλλά ο Ολυμπιακός με βάση τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή πρέπει να κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε, να ξεκινήσει δυναμικά και να κάνει μια πάρα πολύ καλή πρεμιέρα. Όπως είπες, ο Ολυμπιακός φέτος έχει αναβαθμιστεί, έχει ένα γεμάτο ρόστερ, έχει παίκτες που μπορούν να σουτάρουν ενώ πέρυσι δυσκολευόταν πάρα πολύ στο σούτ τριών πόντων, έχει δύο τεσσάρια με δολοφονικό σούτ Βεζένκοφ και Πίτερς, έχει τον Ντόρσεϊ, έχει τον Φουρνιέ όταν βρει ρυθμό, ο Βιλντόσα σε αυτό το κομμάτι μπορεί να βοηθήσει. Όπως είπες, ο Ολυμπιακός φέτος έχει αναβαθμιστεί, έχει ένα γεμάτο ρόστερ, έχει παίκτες που μπορούν να σουτάρουν ενώ πέρυσι δυσκολευόταν πάρα πολύ στο σούτ τριών πόντων, έχει δύο τεσσάρια με δολοφονικό σούτ Βεζένκοφ και Πίτερς, έχει τον Ντόρσεϊ, έχει τον Φουρνιέ όταν βρει ρυθμό, ο Βιλντόσα σε αυτό το κομμάτι μπορεί να βοηθήσει. Τώρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει την ατυχία αυτή τη στιγμή να έχουν τραυματιστεί τα δυο του πεντάρια. Συνεπώς με το δίδυμο Πετρούσεβ Ράιτ στο 5 θα τη βγάλει
στα πρώτα παιχνίδια. Ο Πετρούσεφ, ο οποίος ακουγόταν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, τελικά τον κράτησε ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μπαρτζόκας χρειαζόταν ένα γεμάτο ρόστερ και ήθελε πάρα πολλές λύσεις. Και ο Ράιτ, ο οποίος είναι ένας αθλητικός ψηλός που φέτος θέλει να κάνει το δικό του ξεπέταγμα. Τώρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει την ατυχία αυτή τη στιγμή να έχουν τραυματιστεί τα δυο του πεντάρια. Συνεπώς με το δίδυμο Πετρούσεφ-Ράιτ στο 5 θα τη βγάλει στα πρώτα παιχνίδια. Ο Πετρούσεφ, ο οποίος ακουγόταν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, τελικά τον κράτησε ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μπαρτζόκας χρειαζόταν ένα γεμάτο ρόστερ και ήθελε πάρα πολλές λύσεις. Και ο Ράιτ, ο οποίος είναι ένας αθλητικός ψηλός που φέτος θέλει να κάνει το δικό του ξεπέταγμα. Θα λείψει λίγο το ύψος στη θέση 5 στα πρώτα παιχνίδια και το παιχνίδι από το χαμηλό post, αλλά σίγουρα και αυτοί οι δύο, και ο Πετρούσεφ και ο Ράιτ, είναι και αυτοί πολύ καλοί παίκτες. Δεν έχουν τη δημιουργία στο χαμηλό post που έχουν ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ, αλλά μπορεί να κερδίσει άλλα πράγματα ο Ολυμπιακός. Και γενικά θεωρώ ότι σίγουρα μπορεί η παρουσία του Βεζένκοφ και η επιστροφή του να φέρει τον Άλεκ Πίτερς σε θέση 3. Και τον Φουρνιέ πιστεύω ότι μετά από την, όταν θα επιστρέψει και ο Έβανς, ο Μπαρτζόκας θα τον χρησιμοποιεί περισσότερο στο 3, σαν πρόβλεψη έτσι για το που θα αγωνίζονται οι παίκτες του φετινού Ολυμπιακού, σε ποιες θέσεις. Για το παιχνίδι τώρα με τη Φενέρ, να ξανακάνω και εκεί ένα σχόλιο. Πιστεύω ότι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να προσέξει πάρα πολύ είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος πέρυσι είχε βρεθεί και στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκα, και γενικά να μπλοκάρει όλα τα περιφερειακά του της Φενέρ και να αποτρέψει το να πάει μπάλα στο χαμηλό post, γιατί θα είναι και ένα παιχνίδι Βασίλη στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τους δύο δεινόσαυρους στη διάθεσή του. Πόσο πιστεύεις ότι αυτό θα επηρεάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και σε άμυνα και σε επίθεση? Ακριβώς αυτό θα έλεγα πριν δώσω το προγνωστικό, για να σου δώσω την assist, να δώσεις και εσύ το προγνωστικό. Εντάξει. Το ότι θα λείπουν οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού είναι σημαντική απώλεια, έτσι, για τους ερυθρόλευκους. Επομένως, ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Αναγκαστικά πρέπει να παίξει περιφερειακά, έτσι, και να παίξει προφανώς και καλή περιφερειακή άμυνα. Θεωρώ ότι οι ερυθρόλευκοι μπορούν να χτυπήσουν το μάτς με την περιφέρεια και με τους παίκτες τους οποίους έχουν, αλλά και τους παίκτες μπορούν να πάρουν από τον πάγκο. Μην ξεγραφτεί ούτε το Μακίσικ ούτε το Λαρετζάκι. Θα χρησιμοποιηθούν, θεωρώ, και αυτοί οι παίκτες. Εκεί που χρειάζεται σίγουρα και εκεί που ο Ολυμπιακός θα κολλήσει στο σκοράρισμα θα χρησιμοποιηθούν. Στο ψηλό παιχνίδι σίγουρα θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, αλλά μακάρι να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Εντάξει, για μένα είναι outsider στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ελληνοτουρκική μάχη, να πω άλλη μια φορά, που μας αρέσουν αυτά, γιατί και οι δύο λαοί είναι πολύ κοντά και παίζουν παρόμοιο μπάσκετ, έτσι. Ακριβώς. Και είναι και θέμα προπονητή, έτσι. Είναι και μια τιτανομαχία δύο προπονητών οι οποίοι πραγματικά έχουν σπουδαίο παρελθόν στην Ευρωλίγκα. Για μένα θεωρώ ότι το παιχνίδι θα πάει στο over, δηλαδή θα έχουμε αρκετό σκοράρισμα και από τους δύο, δεν θα παίξουν πολύ οι άμυνες. Σίγουρα η Φενέρμπαχτσέ θα είναι καλύτερη στο ψηλό κομμάτι, ο Ολυμπιακός ο οποίος θα υστερήσει εκεί, και λόγω των απουσιών των οποίων υπάρχουν θα δώσω και ένα πλονέκτημα εγώ στη Φενέρμπαχτσέ. Κοίτα, ο Ολυμπιακός σίγουρα πρέπει να ελέγξει πάρα πολύ καλά τον τομέα των rebound, να πηγαίνουν όλοι οι παίκτες στο rebound, να γίνουν πάρα πολύ καλά block out, να μην επιτρέψει να πάει εύκολα η μπάλα στη ρακέτα. Επίσης, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι η Φενέρ γενικά δεν μπορώ να πω ότι στο 5 είναι τόσο δυνατή όσο είναι στις άλλες θέσεις. Το δυνατό της σημείο θεωρώ ότι είναι η περιφέρεια, και στο 3-4 με τον Χέις Ντέιβις, με τον Κόλσον που ήρθε από τη Μακάμπη που πέρυσι έκανε μια εξαιρετική σεζόν, με τον Πιέρ, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στο 3-4, όπως και ο Ολυμπιακός εννοείται στο 4 έχει 3 πάρα πολύ καλούς παίκτες, Βεζένκοφ, Πίτερς, Πετρούσεφ, εντάξει, νομίζω παίζει να είναι, νομίζω είναι καλύτερη ομάδα στη θέση 4 στην Ευρωλίγκα γενικά, και θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το παιχνίδι, θεωρώ, στην κατάσταση που θα βρίσκεται ο γίγαντας που ήρθε στη Φένερ φέτος, έπειτα από χρόνια έτσι που ήταν στο NBA. Τελευταία φορά που τον είδαμε στην Ευρωλίγκα ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα το 2015, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ένα θηρίο. Έτσι, το είπες και πριν, σωστά. Πες μας και το προγνωστικό σου, έτσι. Κοίτα, εγώ
Πιστεύω ότι θα είναι ντέρμπι το παιχνίδι, θα πηγαίνει πόντο-πόντο, θα μοιάζει με το παιχνίδι που είδαμε στο φιλικό. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει και τον Ντάιλερ Ντόρσεϊ που πέρυσι έπαιζε στη Φενέρ, οπότε θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και αυτός. Πιστεύω ότι θα δούμε ντέρμπι όπως σου είπαμε, το σκορ να εναλλάσσεται. Εγώ θα δώσω σαν προγνωστικό τη νίκη του Ολυμπιακού το διπλό, θα το ρισκάρω. Μπορώ να πω και από τους παίκτες που θεωρώ που θα ξεχωρίσουν, ένας από αυτούς χωρίς καμία αμφιβολία θα είναι ο Βεζένκοφ. Λόγω των ψηλών κορμιών που έχει Φενέρ στο 3-4 θα δούμε, θεωρώ ότι θα δούμε αρκετά συχνά σχήμα με Πίτερ στο 3 και Βεζένκοφ στο 4. Και από την άλλη, από τη Φενέρ πρέπει να προσέξει πολύ τον Χέις Ντέιβις, τον Κόλσον που ήρθε ως μεταγραφή, αλλά και το παιχνίδι του Γουέιντ Μπόλτγουιν με τις σταυρωτές, δηλαδή ο Γόκαπ στην περιφερειακή άμυνα σίγουρα πρέπει να κάνει μεγάλο παιχνίδι, να πάρει μπρος ο Φουρνιέ και θεωρώ ότι και ο Ντόρσεϊ επίσης μπορεί να είναι ένας από τους παίκτες κλειδιά. Νομίζω τα είπαμε όλα και τον Πετρούσεβ βάζω μέσα που έμεινε στον Ολυμπιακό που έδειξε στο Super Cup την πολύ καλή επαφή που έχει με το καλάθι. Αυτά λοιπόν κύριε Βασιλόγιαννη, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο εδώ από το κλειστό του Ολυμπιακού, το κλειστό γυμναστήριο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Πειραιά. Γύρω-γύρω βλέπετε εδώ ωραίες εικόνες, βλέπετε απέναντι έχουμε και τη θάλασσα κύριε Βασιλόγιαννη, τα καράβια, οπότε δίνουμε ραντεβού για την ζωντανή περιγραφή του παιχνιδιού την Κυριακή, την Παρασκευή. Έτσι και μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια. Κώστας Βασιλόγιαννης, Βασίλης Μάλιαρης από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Πειραιά. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, καλημέρα ανάλογα με την ώρα που το βλέπετε σε όλους. Γεια σας.